Να. Συνεχίσουμε. Κάτσε 15 λεπτά. 5 λεπτά. Μόνο 5 λεπτά. Μόνο 5 λεπτά. Κάτσε να. Μπορείς έρθουν δύο ακόμα. Ο Βαγγέλης ο ψηλός πρέπει να έρθει. Μου αποστάθηκε ένας άλλος, για να δούμε. Παναγιώτης ήρθε. Εμείς ξέρεις πόσα χρόνια που έχουμε αρχίσει. Καλώς. Πόσα θυμάσαι, πόσα χρόνια που έχουμε αρχίσει. 20 χρόνια, πόσο είναι. Παραπάνω. 30 και. 40, ε. 20 χρόνια από εδώ. 5 και εμάς. Στα Γεώργος πότε είχαμε πάει μαζί. Πότε. Βλέπω στις φωτογραφίες, αλλά πότε. Με ένα σακίδιο στην πλάτη. Είχε μαύρα παλιά το σαγγέλι. Ναι, ναι. Τότε είχε πεθάνει ο Ηλίας ο Πιέτρης. Τότε πεθάνε. Τότε που είχαμε πάει στα Γιώργος. Δηλαδή η χρονιά αυτή. Δηλαδή είναι 35-38 χρόνια. Είναι. Να βέβαια που είναι και 40. Είσαστε μεγάλη στην ηλικία δηλαδή εσείς. Είμαστε Παναγιώτη, είμαστε. Παναγιώτη πιάσαν το 80, τι θέλαμε. Όταν είπα. Εμείς θέλουμε. Αν μας αφήσει ο Θεός, όσο θέλουμε. Έτσι, μπράβο, ένα σούπα θα στράφουν κι άλλη σούπα. Έτσι, μπράβο. Ο Βαγγέλης ο αυτός. Καλησπέρα. Δεν τον έχω δει. Τον καιρό. Έτσι, μπράβο. Τουλάχιστον είμαστε. Βασίλη, λειτουργεί το πράγμα για το πάρουμε. Στο ίντερνετ, είναι όλες οι ομιλίες. Τι είναι αυτό. Δεν ξέρουμε εμείς από ίντερνετ. Τα παιδιά σου ξέρουν. Ναι, κάτσε μόνο τα παιδιά να βρουν το κανάλι το λοιπόν. Όλο ο κόσμο τώρα και. Εδώ δεν ξέρω καθηγητά. Δεν ξέρω αν. Μάλιστα, εγώ το πιάνω στο ίντερνετ. Πώ το πιάνω στο γύρο. Στο ίντερνετ. Ναι, μπράβο, αλλά δεν έχω, αλλά το πιάνω. Τι βλέπω εγώ με τέτοια. Και ξέρω να το χειριστώ. Βασίλη, πήγα στη Δημαρχία εγώ. Αυτή είναι η εφορία να πληρώσω το πιάνο. Α, όχι, έτσι απλά. Πάω εκεί και λέει, όχι κύριε, θα το βρείτε στο ίντερνετ. Τι είναι αυτό. Βασιλάκι να θυμηθείς, πίστεως είναι. Είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Έχουμε θρησκεία που δεν είναι θρησκεία, μάλλον πιστεύω. Το πιστεύω μας είναι Θεία Αποκάλυψη. Δεν το επινόησε νους ανθρώπινος. Από ψηλά δόθηκε στους ανθρώπους. Και είναι, πιστεύω, που αφορά τη σωτηρία όλου του κόσμου. Ήρθε ο Χριστός στον κόσμο μόνο και μόνο για να σωθούμε. Θέλω να κάνω ερωτήματα. Και ό,τι μπορεί ο καθένας να καταθέσει, αλλά με τάξη και με σειρά βέβαια να μην βιαζόμαστε, να απαντήσουμε. Και στη συνέχεια να καλύψουμε την απάντηση, όχι από δική μου πλευράς,
αλλά από, από Άγιους Πατέρες. Λέμε ότι έχουμε πίστη. Όταν λέμε έχουμε πίστη, τι άραγε εννοούμε? Όταν λέμε έχουμε πίστη, τι εννοούμε με αυτό το πράγμα? Να δώσω εγώ μερικές λαβές, να σας βοηθήσω. Είναι δύναμης, είναι ευσέβεια, είναι έργο. Τι τέλος πάντων μπορεί να είναι η πίστη? Ή πως είναι και τα τρία αυτά? Ο Κύριος έδωσε απάντηση στο θέμα αυτό. Τι είναι η πίστη? Είναι το να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας 100% στα χέρια τα δικά του. Επαναλαμβάνω, να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας στα χέρια του 100% και τότε έχουμε πίστη. Στην Αγία Γραφή μέσα ο ίδιος παρομοιάζει την πίστη με τον κόκκο του συνάπεως. Το έχουμε υπόψη μας. Που λέει, αν έχετε πίστη σαν το κόκκο του συναπιού, λέει, μικρός ο σπόρος αυτός, αλλά έχει μεγάλη την αύξηση, μεγάλη τη δύναμη. Μπορείτε, λέει, να πείτε στο βουνό, φύγε από εκεί. Και πήγαινε παραπέρα. Αν έχετε πίστη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορούμε να κουνήσουμε ένα βουνό. Με τη δύναμη της πίστεως. Άρα η πίστη είναι δύναμη που κουνάει βουνά. Θα πείτε, υπάρχει κανένα παράδειγμα μέσα στο Ευαγγέλιο που ένας, έστω και ένας μαθητής, κούνησε ένα βουνό, το πάει από τη μια θέση σε άλλη θέση? Ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος λέει, δεν υπάρχει. Μπορεί να έχει γίνει, λέει, όμως, αλλά δεν γράφονται όλα μέσα στην Αγία Γραφή. Στην Αγία Γραφή γράφονται, στο Ευαγγέλιο ειδικά, μόνο τόσα όσα χρειάζεται για να σωθεί ο άνθρωπος, για να βρει την πόρτα ανοιχτή να μπει μέσα στον Παράδεισο. Όμως έχουν γίνει έργα με τη δύναμη της πίστεως μεγαλύτερα από το να κουνηθεί ένα βουνό. Πολύ μεγαλύτερα. Τι είναι, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να κουνηθεί με τη δύναμη της πίστεως ένα βουνό μπροστά στη δύναμη εκείνη που είχε η σκιά μόνο του Αποστόλου Πέτρου, που όταν περνούσε ο νεκρός σηκωνόταν όρθιος και ο θάνατος φυγαδευότανε. Επαναλαμβάνω, ο θάνατος που είναι στον κόσμο αυτό από εμάς τους ανθρώπους και από τη δική μας δύναμη, επαναλαμβάνω, από εμάς ανθρώπους και για τη δική μας δύναμη,
αίτητος και φόβητρο. Φυγαδευότανε ο θάνατος μόνο από τη σκιά του Αποστόλου Πέτρου και των Αγίων Αποστόλων. Μόνο, επαναλαμβάνω. Αναστενόταν ο νεκρός όταν περνούσε η σκιά του Πέτρου. Πού και πώς όμως γινότανε αυτό. Πώς γινότανε αυτό. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Που είναι παντοδύναμο. Γράφει ο Απόστολος Παύλος. Θα έρθει η στιγμή και η ώρα που μπροστά του, στον Κύριο μπροστά, κάμψει, θα λυγίσει πάνγονι, κάθε γόνατο επ' ουρανίων των αγγελικών ταγμάτων και των Αγίων, επ' υγείων και οι άνθρωποι και των καταχθονίων και τα δαιμόνια, τα οποία όταν ακούν το όνομα του Ιησού Χριστού φρύτουν, όχι μόνο λέει πιστεύουν τα δαιμόνια, αλλά και φρύτουν μπροστά στο όνομά του. Κρατούσε, λέει, ο μοναχός κομποσκήνι σε μια απόσταση από ένα δαιμονισμένο. Και το δαιμόνιο φώναζε, σταμάτα, μη λες το όνομα κοινού. Τα δαιμόνια φρύτουν. Έχει το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού τόση δύναμη, ώστε εφόσον το επικαλούμεθα ως πιστή, να τελεί το έργο το Άγιο για το οποίο το επικαλούμεθα. Παραλαμβάνω λοιπόν ότι η πίστη στο όνομα και μόνο του Κυρίου Ιησού Χριστού τελεί τα πάντα. Τελεί αυτή, πραγματοποιεί τα πάντα. Μας έχει χαρίσει ο Κύριος, αυτό το δώρο, το τονίζω, αυτό το δώρο είναι δώρο ουράνιο, που ονομάζεται πίστη, μας το έχει κάνει δώρο. Για ποιο λόγο, πόσο μεγαλόδωρος είναι ο Κύριος, Εάν έχετε πίστη, μας λέγει, αν έχετε πίστη, ου μόνον, όχι μόνον, καταλαμβάνω, εάν έχετε πίστη, ου μόνον τα έργα, όχι μόνο τα έργα που εγώ, ο Θεάνθρωπος, κάνω, αλλά μίζωνα τούτον ποιήσετε, αλλά εσείς που πιστεύετε σε μένα, έχετε τη δύναμη, αυτό το δώρο που λέγεται πίστη στο όνομά μου, μίζωνα των έργων αεγώπιο ή να ποιήσετε, να κάνετε πολύ πιο ανώτερα έργα από εκείνα που κάνω εγώ. Και αλλού λέει, στο όνομά μου θα μπορείτε εσείς που με πιστεύετε να πατάτε επάνω όφεων και σκορπίων, να πατάτε επάνω σε φίδια και σκορπούς και δαιμόνια. Να φέρω στη μνήμη όλων μας τον Απόστολο Παύλο, που βρέθηκε
Βέβαια πήγαινε για τη Ρώμη να μαρτυρήσει. Κάτω στην Κρήτη σε ένα νησάκι στη Μελίτη, έτσι ονομάζεται, και το πλοίο από ώρα σε ώρα θα βούλιαζε από την τρικυμία. Κάποιος βέβαια έπρεπε να φταίει και δεν μπορούσαν να το βρούνε και προστάζει ο Απόστολος. Αλλάχτε το πλοίο εδώ, σε αυτό το νησάκι. Προσέξτε κανείς να μην κουνηθεί να φύγει, γιατί άμα κουνηθεί πέστε στη θάλασσα για να σωθείτε μόνοι σας, θα βουλιάξουμε όλοι μαζί. Είχε πάρει το μήνυμα, ο ψηλά. Κατέβηκαν κάτω για να πάρουν μια ανάσα, ανάψανε μια φωτιά, πήγε ο Απόστολος Παύλος να πάρει φρύγανα, ξερά ξύλα, να τα φέρει στη φωτιά, του κολλάει το φίδι στο χέρι εδώ. Α, αυτός είναι η αιτία που περάσαμε την τρικυμία. Να, η Θεία Δίκη τον ετοιμωρεί τώρα. Τον εδάγκωσε, θα φύγει από τη μέση, θα πεθάνει. Βέβαια, το φίδι συνήλθε, έφυγε. Ο Απόστολος έζησε, πήρε την αφορμή να μιλήσει στο αίμα του Κύριου. Σας έδωσα δύναμη. Καλώς το παιδί μας. Για σένα μιλάγαμε. Λοιπόν, μας έδωσε τη δύναμη να πατάμε επάνω σε φίδια και σαν εκείνα που μας κυκλοφορούν γύρω και σαν εκείνα που είναι αόρατα και σκορπιούς. Μόνον εάν έχουμε δύναμη, πίστη, σαν κόκο συνάπεως. Κόκο συνάπεως. Θέλω να επικαλεστώ τον Πέτρο, τον Απόστολο, που είχε δίπλα του τον Κύριο, δίπλα του, και δεν ωφελεί, δεν ωφελήθηκε καθόλου από το να έχει δίπλα τον Κύριο. Πότε του, ξέρετε πότε, το ξέρετε. Τραντάζει η θάλασσα, κλειδονίζεται, παρουσιάζεται ο Κύριος στη θάλασσα. Αν είσαι ο Κύριος, πες μου να περπατήσεις στα κύματα. Και περπατούσε στα κύματα να πάει στον Κύριο. Παρά τα αυτά άρχισε να βουλιάζει. Τι να το κάνεις, λέει, να έχεις τον Κύριο δίπλα σου και να μην έχεις την πίστη να σταθείς όρθιος. Η πίστη είναι βράχος, αργότερα τον είπε τον Πέτρο, βράχο. Και σε σένα θα στηρίζεται οι γενναίες των γενναίων. Αλλά κοιτάξτε, όταν λείπει αυτό το πράγμα, είμαστε τύπης χριστιανοί, τύπης χριστιανοί. Και να προσέξουμε κάτι που λέει ο Κύριος, να το προσέξουμε. Γιατί αυτό που θα ακούσουμε το είπε σε ανθρώπους που πίστευαν. Προσέξτε όμως, να δώσουμε σωστή την ερμηνεία, πιστεύω. Κύριε, εμείς κάναμε αρρώστους καλά, εμείς κάναμε θαύματα, εμείς βγάλαμε δαιμόνια. Κάνε μας δεκτούς στη βασιλεία σου. Ου πάσο λέγον μη Κύριε, Κύριε. Όχι αυτός που μου φωνάζει και μου λέει Κύριε, Κύριε, αλλά ο ποιόν, εκείνος που κάνει το θέλημά μου, εκείνος είναι που πιστεύει. Θα σας πω την ημέρα εκείνη, θα σας πω την ημέρα εκείνη, τη μεγάλη και τη λαμπρή ημέρα που την περιμένουμε, ότι δεν σας γνωρίζω, ας λέτε ότι πιστεύετε. Η πίστη δεν είναι απλή θεωρία ότι πιστεύουμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού ή στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Η πίστη είναι θυσία,
Ο Δαβίδ λέει, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη. Τέτοια θυσία ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Δηλαδή πίστη που έχει μέσα της το πνεύμα της θυσίας, δεν την απορρίπτει ο Θεός. Δέχεται αυτή την καρδιά που έχει πνεύμα θυσίας μέσα. Σ' αγαπάω Κύριε και για την αγάπη σου κάνω αυτά που κάνω. Το λέει και ο κύριο Παΐσιος. Να αγαπάμε τον Κύριο και για την αγάπη του να κάνουμε τι κάνουμε. Όχι για να πάρουμε το 5 για να μπούμε στον Παράδεισο. Δεν έχει αξία τότε. Αξία έχει να λες σ' αγαπώ Κύριε και σε ακολουθώ Κύριε. Θέλω να πω κάτι. Οι Απόστολοι, μάλλον ο κόσμος, όχι οι Απόστολοι, όταν ζούσε ο Κύριος, όχι όλοι, μια μερίδα, παρόλο ότι έβλεπε θαύματα και τον Λάζαρο τον είδε να τον ασθένει, και τότε λέει η Γραφή, όταν τον ανέστησε, ευουλεύσαντο, πήραν απόφαση οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ή να απολέσωσει τον Κύριο, να σκοτώσει τον Κύριο μαζί με τον Λάζαρο. Ολόκληρη Ανάσταση είδαν. Είδανε νεκραναστάσεις την εποχή του Κυρίου. Είδανε και αρρώστου να γίνονται καλά. Πού η πίστης. Πίστευσαν. Δεν πίστευσαν. Το να αναστήσει κανείς, να κάνει κάποιος ένα θαύμα, ο Α, ο Β, ο Γ, όποιος γίνει αυτός, δεν έχει λόγο να πει στον Κύριο, Κύριε, εγώ στο όνομά σου ανάστησα τον τάδε. Εγώ στο όνομά σου έκανα καλά τον τάδε την αρρώστια. Εγώ στο όνομά σου έκανα να βγει νερό, να πιούν οι άνθρωποι. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Στο όνομά του, όχι στην πράξη σου, αυτό είναι δώρο από ψηλά. Για το δώρο πρέπει να πεις ευχαριστώ. Το τι έκανες εσύ θα μετρήσει ο Κύριος. Το δικό σου προσωπικά έργο που έκανες, αυτό θα μετρήσει ο Κύριος. Λέγει ο γέροντας ο Παΐσιος. Είναι δύο παιδιά. Ο ένας γεννιέται και του αφήνει ο πατέρας του χρέη πολλά. Ο άλλος γεννιέται και του αφήνει ο πατέρας του περιουσία σοβαρή, υπολογίσιμη. Ο ένας που γεννιέται φτωχός αγωνίζεται, βγάζει τα χρέη, δημιουργεί. Ο άλλος που είχε τα δώρα, τα έφαγε, τα σκόρπισε, πέθανε φτωχός. Απ' τους δύο και ο κόσμος τον ένα επαινεί που αγωνίστηκε προσωπικά και απόκτησε με το δικό του ιδρώτα περιουσία. Αυτόν θέλει ο Κύριος. Όχι τον άσοδο που τα έφαγε, αλλά τον άσοδο που αυτόν που αγωνίστηκε και πολλαπλασίασε. Ή αν είχε ή αν δεν είχε, έφτιαξε με τη χάρη του Θεού και έκανε πολλά. Αυτόν ο Κύριος θέλει. Και αυτός είναι ο άνθρωπος της πίστεως. Το πιστεύω λοιπόν στο Θεό που εμείς λέμε πιστεύω εις ένα Θεόν, είναι καθαρή δύναμη Θεού. Είναι και κάτι άλλο όμως. Είναι και γνώση. Λέει Απόστολος Παύλος, είναι γνώση, δηλαδή τούτο πρέπει να βάλει μέσα και να περάσει και εδώ. Πρέπει να βρει υλικό που να ξεκαθαρίζει το θέμα τι είναι η πίστη, πού πιστεύω. Αυτό λοιπόν το υλικό
να περάσει από το νου, να τρυπήσει ο νου στην καρδιά, να τα πάει στην καρδιά και να γίνει θησαυρός καρδιάς. Θησαυρός. Έχομεν θησαυρών εν οστρακίνης σκεύεση, λέει ο Απόστολος Παύλος. Έχουμε θησαυρό μέσα στο σώμα μας που είναι από κόκαλα, εν οστρακίνης σκεύεση. Καθένας στο δικό του σκεύος στο σώμα έχει θησαυρό. Το θησαυρό της πίστεως, το εν Ιησού Χριστό. Αυτό θησαυρό έχουμε μέσα μας. Για να πιστέψουμε, πρέπει να έχουμε και ακοή, λέει ο Απόστολος Παύλος, πώς δε πιστεύσουσι. Πώς να πιστεύσουν οι άνθρωποι εάν μη ακούσωσι, εάν δεν ακούσουν για το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πρέπει να ακούσουμε, να ακούσουμε κήρυγμα ακόμη για να πιστεύσουμε. Βέβαια θα μας καθοδηγήσει ο Α, που είναι πνευματικός άνθρωπος, τι πρέπει να ακούσουμε, αλλά και τι πρέπει να μελετήσουμε. Ο Απόστολος Παύλος άκουσε τη φωνή του Κυρίου που τον κάλεσε, αλλά άκουσε και τον νουνό του. Νουνός του ήταν ο Ανανίας, που τον βάφτισε. Μετά από τη λάμψη στον ουρανό, του είπε, πήγαινε στον Ανανία ο Κύριος, αυτός θα σου μάθει, τι πρέπει να πιστεύεις. Είναι αναγκαίος ο δάσκαλος για, στο μαθητή για να μάθει. Χωρίς τον διδάσκαλο δεν γίνεται να πλησιάσουμε τον Κύριο. Και ο Κύριος τι ήτανε, διδάσκαλος. Και τον άκουγαν και αντλούσαν τα μηνύματα από το στόμα του, το οποίο στόμα ήταν τέτοιο, λέει, που δεν ακούστηκε άλλο στόμα στη γη πιο γλυκό. Σίγουρα. Λοιπόν, πήγε ο Απόστολος Παύλος, ακροάστηκε τον Ανανία, τον βάπτισε, έμαθε τι πρέπει να πιστεύει, τα έβαλε μέσα του το θησαυρό αυτό, στο οστράκινο σκεύος, στο σώμα το δικό του. Έχουμε θησαυρό μέσα μας. Αυτό που ονομάζεται πιστεύω. Πιστεύω. Και ο Κύριος λέει ότι αυτός που θα με ομολογήσει πρώτα θα έχει δεχθεί στην καρδιά του το μήνυμα, θα καλλιεργηθεί το μήνυμα μες στην καρδιά του, θα καρποφορήσει και αυτό το μήνυμα θα το ομολογήσει στον κόσμο. Το ζητάει αυτό ο Κύριος. Όποιος με ομολογήσει ανάμεσα στους ανθρώπους, τον ομολογήσω και εγώ στον πατέρα μου τον ουράνιο μπροστά. Στον πατέρα μου τον ουράνιο μπροστά. Η πίστη, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο δύναμη, αλλά είναι και γνώση που αποκομίζεται από τον δάσκαλο, από το Ευαγγέλιο, τις γραφές και από τον ουρανό. Δίνει ο Κύριος. Θέλω να σταθούμε κάπου. Να φέρουμε στο μυαλό μας την εικόνα του Κυρίου μας που πήγαινε στους Εμαούς όταν αναστήθηκε, 40 μέρες ήταν στη γη εδώ και έκανε εμφανίσεις στους μαθητάς και έλεγε, εγώ είμαι ο αναστημένος Κύριος, ο δάσκαλός σας. Σε μια τέτοια εμφάνισή του στους Εμαούς συναντάει δύο μαθητάς του. Το ξέρουμε πολύ καλά, θέλω να σταθώ σε ένα γεγονός να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Και εκεί λοιπόν αρχίζει το διάλογο για το πρόσωπο του που δεν το αναγνώρισαν, γιατί έτσι ήθελα να μην τον αναγνωρίσουν. Ανοίξαν συζήτηση για τις ημέρες που πέρασαν, για τα πάθη του κλπ. Καλά, εσύ δεν είδες αυτές τις μέρες τι έγινε, του είπαν οι δύο, Λουκάς και Κλεόπας, που σταυρώθηκε, που έτσι, που αλλιώς. Και ο Κύριος λοιπόν άρχισε να τους μιλάει από τις γραφές. Ο δάσκαλός τους, που δεν τον αναγνώρισαν, τους μιλούσε από τις γραφές.
ανάγκη η γραφή είναι. Μεγάλη ανάγκη να την ανοίγουμε, να τη διαβάζουμε. Και θέλω εκεί να σταθώ ακόμα περισσότερο. Φτάσανε στο σπίτι, του είπαν να μπει μέσα στο σπίτι να το φιλοξενήσουν. Εκεί όταν σήκωσε το, στο τραπέζι που θέλανε να του κάνουν τον άρθρο και τον ευλόγησε και χάθηκε μετά, ο Κύριος ήταν αυτός, είπανε. Και συμπλήρωσε ένας από τους δύο. Α, γι' αυτό μας έκαιγε η καρδιά όταν μιλούσε στο δρόμο και διήνυγε ημών το νουν. Προσέξτε το αυτό. Λέει, μας μιλούσε στο δρόμο που ερχόμαστε για εδώ, για το σπίτι και μας έκαιγε η καρδιά και μας άνοιγε το μυαλό για να καταλάβουμε εκείνα που μας έλεγε. Διήνυγε αυτόν το νουν. Τους άνοιγε το μυαλό για να καταλάβουνε ποιος περίπου είναι ο συζητητής και το κατάλαβαν στο τέλος όταν πια έγινε άφαντος από αυτούς. Ακούστε να δείτε κάτι. Επαναλαμβάνω, ουχή η καρδία ημών, ουχή η καρδία ημών και ομένη ημίν εν διωδώ. Δεν μας έκαιγε, έλεγε ο Λουκάς το Κλεόπα, η καρδιά μας στον δρόμο που μας μίλαγε και ξεφύλιζε την Αγία Γραφή. Δεν είχε Αγία Γραφή ο Κύριος, στο μυαλό του ήταν, που, ο ίδιος ήταν η Αγία Γραφή. Λοιπόν, ξεφύλιζε την Αγία Γραφή σε εμάς δηλαδή και μας μιλούσε και καταλαβαίναμε που μας έλεγε αυτό, μας έλεγε. Διήνυγε το νου, διήνυγε και έκαιγε η καρδιά. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πρέπει η καρδιά να είναι καιωμένη. Πρέπει τα χέρια μας να σηκώνονται ψηλά και να του λέμε, Κύριε, εμείς δεν κατανοούμε τι μας λέμε στις γραφές. Έλα να μας φωτίσεις, αυτό το νόημα έχει. Έλα να γίνει η καρδία μας καιωμένη, όπως ήταν καιωμένη του Λουκά και του Κλεόπα. Όπως διάνοιγε στο μυαλό τους για να καταλάβουν τις γραφές στον δρόμο εσύ, να σε κατανοήσουν Κύριε. Επαναλαμβάνω, χωρίς το έργο της της διδασκαλίας, της προφορικής, χωρίς το έργο της μελέτης της γραφής, χωρίς το έργο της Εκκλησίας, που στα μεταβιβάζει η Εκκλησία με Πνεύμα Άγιο στην ώρα της Θείας Λατρείας, δεν διανοίγεται ο νους, δεν υπάρχει πιστεύω. Δεν υπάρχει πιστεύω. Πρέπει να υπάρχει αυτό το έργο. Γιατί το έργο αυτό, δηλαδή το να πιστεύσουμε, είναι αποτέλεσμα και διδασκαλίας. Το ονομάζει ο Απόστολος Παύλος έργο ευσέβειας. Γιατί μαθαίνει ο άνθρωπος, λέει, ότι Θεός εφανερώθηκε εις αρχή, ότι ο Θεός φανερώθηκε με ανθρώπινο σώμα, ανεστάφει, συναναστάφει τους ανθρώπους και εδικαιώθη εν πνεύματι, λέει, και σαν δίκαιος με κεφαλαία γράμματα αποδείχθηκε με τα έργα του και με τη σταύρωσή του, ότι ήταν Υιός του Θεού. Επαναλαμβάνω, η πίστη για την οποία μιλάμε αυξάνει και γίνεται δέντρο και με τη διδασκαλία. Και με τη διδασκαλία. Χωρίς τη διδασκαλία δεν διανοίγεται ο νους. Και επαναλαμβάνω, όχι τη διδασκαλία την προφορική μόνο, αλλά και τη διδασκαλία που αντλεί κανείς μέσα από τις γραφές. Μελετάτε τα γραφάς, λέει ο Κύριος μας, ότι αυτέ οι σύνε μαρτυρούσε περί εμού, γιατί οι γραφές θα σας μάθουν, μαρτυρούν, φωνάζουν για το πρόσωπό μου. Η πίστης είναι μεγάλο αγαθό όταν προέρχεται, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, από θερμή διάνοια, από καυτό μυαλό. Από καυτό μυαλό που μιλάει για Χριστό. Από αγάπη πολύ και από φλογερή ψυχή. Και από φλογερή ψυχή. Είναι όντως δύναμης. Είναι όντως μεγάλο αγαθό. Θέλω να πω κάτι. Η πίστη σαν δύναμη, προσέξτε τα,
έχει τη δυνατότητα, τη δύναμη από τον εαυτό της και μόνο, να ενώνει τα εντελώς αδύνατα πράγματα. Τα εντελώς αδύνατα πράγματα. Αντίθετα να πω. Τα εντελώς αντίθετα πράγματα ενώνει. Ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα. Για αυτόν τον άνθρωπο, τον αλφα άνθρωπο, που έχει την αλφα ασθένεια, μιλάνε οι γιατροί και λένε, είναι καταδικασμένος. Η ασθένειά του είναι προς θάνατον. Αυτή η γυναίκα είναι η μήτρα της άγονη. Δεν γεννάει παιδιά. Η φύση, η μήτρα δηλαδή που έχει, είναι αδύνατο να δώσει παιδιά. Αυτό λέγει η ανθρώπινη λογική. Όταν ο γιατρός κάνει τη διάγνωση, του το βάζει και μελετάει αυτό που βλέπει μπροστά του. Του λέει η γνώση που έχει εδώ μέσα και η πείρα που έχει κυλήσει χρόνια ολόκληρα, μία μήτρα σαν και αυτή που βλέπω, δεν γεννάει παιδιά. Η πίστη δεν λέει τέτοιο πράγμα. Η πίστη λέει γεννάει παιδιά. Είσαι 100 χρονών, έχεις άσπρα μαλλιά, έχεις το σώμα εντελώς εξασθενημένο από την ηλικία τη μεγάλη. Σου λέει η λογική ότι τέλος από παιδοποιία. Έχεις γυναίκα που είναι από το γεννησιμιό της τύρα και δεν γεννάει παιδιά και είναι και αυτή γριά. Λέει η λογική, τέλος μην περιμένεις παιδί. Η πίστη δεν υπαγορεύει κάτι τέτοιο. Αυτός που πιστεύει λέει στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, αν είναι θέλημά του, δεν είναι αδύνατο. Είναι δυνατό. Με την πεποίθηση ότι είναι δυνατό, αποκτάει παιδί. Με την πεποίθηση ότι η ασθένεια που έχει, ενώ είναι προς θάνατον, με την ανθρώπινη λογική, γίνεται καλά. Δεν υπάρχει αδύνατο σε εκείνο που πιστεύει. Το αδύνατο είναι ξεγραμμένο. Γιατί τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά τον Θεό. Ο θάνατος. Και ο θάνατος, είπαμε. Και αυτός δεν έχει δύναμη μπροστά στον πιστεύοντα, σε εκείνο που πιστεύει. Δεν θα πεθάνει. Ε? Δεν θα πεθάνει. Πολλοί είναι για θάνατο και αναστέλλονται. Όχι, δεν θα πεθάνει καθόλου. Λοιπόν, πολλοί είναι για πεθαμά και αναστέλλονται. Μην πεθάνει καθόλου. Σιγά σιγά, ένας ένας τελείωνε. Πολλοί πάλι για θάνατο και αναστέλλονται. Σε κατάλαβα εγώ, κατάλαβα και τον και τον άλλο. Να δώσουμε την απάντηση. Πολλοί είναι για θάνατο, λένε ότι θα πεθάνει και αναστέλλονται. Λοιπόν, άκουσε να δεις κάτι. Και στους δύο είναι απάντηση. Θέλει την εξής απάντηση ο αδελφός. Το δέχεται αυτό που λες, αυτό κατάλαβα εγώ, ότι ο θάνατος, αυτό το είπα και εγώ προηγουμένως. Έχω πιστεύω, αλλά η ασθένειά μου είναι για ταξίδι και η πίστη μου κάνει καλά. Αυτό λες εσύ. Το είπα και εγώ, το είπα και εσύ, το δέχεται αυτό. Ναι. Αλλά λέει, ούτως ή άλλως λέει πεθαίνουμε. Αυτό είναι φυσικό. Περίμενε. Για καλύτερο, θα πεθάνουμε. Περίμενε. Σωστά το λες και εσύ. Θα πω και εγώ το ακόμα πιο σωστό. Είπα, αν το πιστεύεις. Εσύ λες ότι θα πεθάνουμε. Μια μέρα το ημερό θα πεθάνουμε. Δεν είμαι σε αυτό. Σωματικά ναι. Αλλά θα αναστηθούμε κάποια στιγμή. Αυτό δεν είναι. Είναι αυτός, λέει ο Κύριος μας, μέσα στο Ευαγγέλιο της νεκρόσιμης ακολουθίας. Ο πιστεύων είσαι με, ακούει άδελφε, καν να ποθάνει και όταν ακόμα πεθάνει, ζήσετε, δηλαδή θα ζήσει. Μωρέ, η χαρά δεν είναι η ζωή με τα καλά της, η χαρά δεν είναι αυτή, είναι μια χαρά, την έχει δώσει ο Κύριος, αλλά αυτή είναι σαν το φωτάκι που θα σβήσει μετά από λίγο, τι ωραία που λάβει, σβήνει μετά από λίγο, τελειώνει αυτή η χαρά. Η χαρά είναι πώς
την πόρτα που είναι ανοιχτή και σε περιμένει να μπει στο παράδεισο, θα τη βρεις. Αυτό είναι θέμα όλο. Αυτή είναι η χαρά. Λοιπόν, αυτός που πεθαίνει, λέει ο Κύριος, και αφήνει το σώμα του σαν το πουκάμισο του φιδιού, θα ζήσει ο πιστεύων εις εμέ. Ο πιστεύων εις εμέ. Και κάτι ακόμα. Εγώ πιστεύω ότι αυτός που διαθέτει το όπλο της πίστεως δεν πεθαίνει ποτέ. Και παράδειγμα. Ο Άγιος Σπυρίδωνας έζησε το 3ο αιώνα. Το σώμα του είναι στην Κέρκυρα. Δίνει ζωή. Πάνε και παίρνουν ζωή οι άνθρωποι. Πηγή ζωής. Το έχει επισκιάσει χάρη του Θεού. Του εισπέστερος όνειμα. Πώς το λέμε τον Άγιο το σύγχρονο. Το μελούμενο, πώς το λένε το όνομά του. Φιλούμενο. Του κάνανε το κεφάλι του κομμάτι και του κάνανε. Το ανοίξανε μετά από χρόνια το μνήμα. Τον σκοβολάει. Τον ανακήρυξε η Εκκλησία. Άγιο. Πεθαίνουνε. Εμείς πεθαίνουμε. Αυτός που έχει πίστη μέσα του, ζει, φωνάζει η Εκκλησία, μεταβεύει. Αυτός που έχει στα ματάκια του τα σωματικά, που τα έχει στα ματάκια τα σωματικά, μεταβεύει εκ του θανάτου, αυτή η ζωή που ζούμε στον κόσμο αυτό, είναι λέει η πεδιάδα του θανάτου, εκ του θανάτου στη ζωή. Και ακόμα καλύτερα, εν χώρα ζώντων. Εν χώρα ζώντων. Κύριε, κατάταξε αυτόν εν χώρα ζώντων. Συνεπώς, αφού είναι η χώρα των ζώντων εκεί, εδώ και τώρα που ζούμε, χωρίς Θεό είμαστε σε νεκροταφείο. Ας είμαστε ζωντανοί. Συμφωνείς νομίζω. Ναι, ναι. Έτσι. Σε νεκροταφείο μέσα. Το θέμα είναι, πιστεύω, και λέγει, για να δούμε και άλλο ένα παράδειγμα πίστεως. Πήγα το παιδί μου, λέει ο πατέρας του Ευαγγελίου, στο Ευαγγέλιο μέσα, στους μαθητάς σου, για να μου το κάνουν καλά. Και αυτοί δεν μπόρεσαν. Και ρωτήσανε μαθητέ, γιατί Κύριε εμείς δεν μπορούσαμε να βγάλουμε τα δαιμόνια που έχει το παιδί μέσα, να το κάνουμε καλά. Και δόθηκε απάντηση, δια την απιστία ημών. Δια την απιστία ημών. Ενώ είχαν τον Κύριο μπροστά τους, ενώ είχαν χρόνια που μαζί είχαν συναστροφές, ετούτης παρουσιάζει το φαινόμενο της ανεπάρκειας. Άμα η καρδιά έχει ανεπάρκεια, τότε κινδυνεύουμε. Έτσι και το θέμα της πίστεως. Ο λιγόπιστε, εις τι εδίστασας, είπε ο Κύριος, στον Πέτρο που καταποντιζόταν και τον έσωσε από τη θάλασσα. Και εδώ τους λέει, για την απιστία σας δεν βγήκαν τα δαιμόνια να γίνει το παιδί καλά. Και συμπλήρωσε ο Κύριος, το έργο αυτό, να βγαίνουν τα δαιμόνια, θέλει να έχει στοιχεία την προσευχή και την νηστεία. Λέει, δεν ξέρω τα δαιμόνια αλλιώς, παρά με προσευχή και με νηστεία. Δεν είχαν ακόμα φτάσει, άρα υπάρχουν δρόμοι για να φτάσει στο θέμα της πίστεως και να γίνει δυνατή η πίστης. Χρειάζεται νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Είναι οι δρόμοι, είναι τα μονοπάτια που φτάνει κανείς στην πίστη και ζει εν Χριστώ. Ζει εν Χριστώ. Περπατάς στο δρόμο και ενώ όλα δίπλα σου μένονται, κουνιώνται, εσύ αισθάνεσαι ότι είσαι ασφαλής. Αισθάνεσαι ότι είσαι ασφαλής. Πιστεύω Κύριε, είπε κάποιος άλλος, αλλά είπε και κάτι άλλο συνέχεια. Βοήθημη τη απιστία. Πιστεύω Κύριε, προσέχετε, ένας άλλος πατέρας λέει, Κύριε πιστεύω, αλλά βοήθησέ μου την απιστία που έχω. Ολιγοπιστία. Ναι, απιστία είπε εκείνος. Αλλά εκείνος είχε ολιγοπιστία, δεν πίστευε καλά δηλαδή. Δεν πίστευε καλά. Ζητούσε να του ανοίξει τα μάτια, να καταλάβει ότι πρέπει να κουμπίσει
επάνω του 100%. Δεν υπάρχει κανείς τέλειος. Ορίστε. Δεν υπάρχει κανείς τέλειος, λέω. Δεν άκουσα. Τέλειος, δεν υπάρχει κανείς, λέω. Δεν μιλάμε για τελειότητα. Δεν μιλάμε. Άρα, υπάρχει απιστία σίγουρα μέσα. Όχι, όχι, πρόσεξε το, το θέμα. Δεν το θέτεις όπως πρέπει. Τέλειος ουδής. Ημιμόνον ο Κύριος. Πιστοί όμως είμαστε. Το λέει το, λέει το Ευαγγέλιο. Είμαστε πιστοί όλοι. Και μάλιστα όταν λίγο πριν κοινωνήσω μας λέει τα Άγια της Αγίας, μας ονομάζει και Αγίους η Εκκλησία. Για μας το λέει αυτό, τα Άγια της Αγίας. Και το απαντάμε, ένας είναι ο Άγιος, ένας είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Απαντάμε εμείς. Όταν οι ψάλτες το λένε αυτό, το λένε εκ μέρους μας. Όχι Κύριε, δεν είμαστε Άγιοι. Έλα όμως, γιατί για τους αμαρτωλούς ήρθες. Αυτό το νόημα έχει. Επαναλαμβάνω, τελειότητα δεν θα βρούμε. Και κάτι ακόμα. Το θέμα της πίστεως θα κλείσει όταν κλείσουμε τα μάτια. Και για τον κόσμο όλο, όταν γίνει η Δευτέρα Παρουσία, δεν θα χρειαστεί πίστης. Καμία πίστης δεν θα χρειαστεί. Γιατί όταν τα βλέπουμε, πιστεύουμε ότι θα τα βρούμε. Άμα τα βρούμε, τι θα πιστέψουμε, αυτά που βρήκαμε. Άμα τα δούμε τα μάτια μας, τότε η πίστη κάνει στην πάντα. Τότε έχουμε μαζί μας μόνο την ελπίδα και την αγάπη. Οι δύο αυτές αρετές μας ακολουθούν. Και στην άλλη ζωή, γιατί η αγάπη είναι ο Θεός. Αγάπη είναι ο Θεός. Λοιπόν, στο όνομα λοιπόν του Κυρίου Ιησού πιστεύουμε. Και ο Απόστολος Πέτρος, το πρώτο θαύμα που επετέλεσε, το πρώτο θαύμα που επετέλεσε, βρήκε τον παράλυτο στο ναό του Σολομώντα, απ' έξω στην πόρτα, πριν μπει μέσα στην αυλή, και του λέει, δώσε μου, λέει, Βασίλη, αργύριον και χρυσίον, ουχ υπάρχει μη, δεν έχω να σου δώσω, ασήμι και χρυσάφι, αλ' ο έχω, αλλά αυτό που έχω, εκείνο θα σου δώσω. Τεντώνει τα μάτια ο παράλυτος εκεί, το κοιτάζει καλά, καλά, τι θα μου δώσεις εδώ πέρα. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, έγειρε και περιπάτη. Και σηκώθηκε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και αυτό φωνάζει όλα τα γεώρος. Και όλες οι γενναίες που έχουν περάσει και έχουν αγιάσει φωνάζουνε. Το όνομα του Κυρίου να επικαλείστε. Αυτό τρέμει ο διάβολος και κάθε είδος ασθένεια. Δεν υπάρχει αδύνατο στο πιστεύοντα, αλλά προσοχή να μην μπλέξουμε τα πράγματα. Κύριε εγώ σε αγαπάω, Κύριε εγώ σε πιστεύω, σε λαχταράω, σου ζητάω αυτό, αν είναι θέλημά σου δώσε μου το. Αλλιώς με υπομονή θα βαδίσω το δρόμο που έχω να κάνω και να αγωνιστώ. Διαβάζω ένα κομματάκι του Ιερού Χρυσοστόμου. Η αποκλειστική λύση όλων των ζητημάτων, όλων των προβλημάτων, η αποκλειστική λύση είναι η πίστη. Το να γνωρίζουμε δηλαδή ότι όλα τα επιτελεί, τα κάνει ο Θεός, με τρόπο δίκαιο, φιλάνθρωπο και για το συμφέρον μας, ουδέποτε χωρίς το συμφέρον μας. Τώρα τι θυμάμαι τώρα, πάλι το γέροντα Παΐσιο. Λέει ο γέρο Παΐσιος, ζητάς από το Θεό δωράκι, ε. Τόσο μικροπερπής είσαι, λέει, να ζητάς ένα δωράκι από το Θεό. Δεν βλέπεις το Θεό που έχει την περιουσία τη δική του για σένα και δωράκι του ζητάς. Το πιάνουμε αυτό το πράγμα. Δώσε μου Θεέ μου εκείνο το δωράκι του λέμε και ο Θεός λέει βρε εγώ σου έχω το σπίτι το δικό μου δικό σου. Τα υπάρχοντά μου δικά σου. Την περιουσία μου δική σου. Και μου ζητάς δωράκι εσύ. Γι' αυτό αυτοί που πήραν δωράκια αλλά δεν κάναν το θέλημά του κολλαστήκαν όλοι. Ό,τι δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη λογική εξήγηση όλων των πραγμάτων.
Να μην ζητάμε δηλαδή εδώ στο μυαλό μας μέσα να δώσουμε λογική εξήγηση σε όλα τα πράγματα. Δεν γίνεται αυτό. Είναι αδύνατο. Μια λύση είναι αυτή και από αυτή δεν υπάρχει άλλη καλύτερη. Η πίστης. Διότι πες μου, ποιο είναι το έργο της λύσεως. Λέει, έχεις να λύσεις ένα πρόβλημα. Και λες, ψάχνω να βρω τη λύση. Ποιο είναι το έργο της λύσεως, να σου λύσει το πρόβλημα. Ωραία, διαβάζουμε, καταλάβουμε. Οπωσδήποτε να μην ζητάς τη λύση εκείνου του ζητήματος. Να μην ζητάς τη λύση εκείνου του ζητήματος το οποίο έχει λυθεί. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό. Ζητάμε, λέει, τη λύση του ζητήματος. Ξάδερφε, πρόσεξε τα. Ζητάμε τη λύση του ζητήματος το οποίο έχει λυθεί. Έχω ένα πρόβλημα εγώ και θέλω να το λύσω. Και λέει ο Θεοδόρος Χρυσόστομος, αυτό που ζητάς να λύσεις έχει λυθεί, λέει. Για να συνεχίσω λίγο. Και αν πείσεις τον εαυτό σου γι' αυτό, ότι είναι λυμένο, ότι δηλαδή όλα διοικούνται με την πρόνοια του Θεού, όλα διοικούνται με την πρόνοια του Θεού, ο οποίος άλλα επιτρέπει να γίνονται για τον λόγο τον οποίο εκείνος γνωρίζει και άλλα ενεργεί ο ίδιος, τότε αν πιστεύεις αυτό, απαλλάχθηκες από το να ζητάς. Να ζητάς λύση και έλαβες το κέρδος από τη λύση, ότι ακούμπησες επάνω στο Θεό τον ίδιο, που δεν υπάρχει για αυτόν άλλη το πρόβλημα, άλλη το ζήτημα. Ακούμπησε εκεί πάνω και μόνο εκεί πάνω. Αυτό σημαίνει πίστη. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραδόμεθα. Τι σοφά η Εκκλησία μας, ο Ιερός Χρυσόστομος, τον εαυτό μας και τους άλλους και τα παιδιά μας και τα πάντα ό,τι έχουμε. Χριστό το Θεό να τα ακουμπήσουμε. Αυτό λέει το παραδόμεθα. Με την πεποίθηση ότι ακουμπάμε σε εκείνον και εκείνος θα τα φέρει όλα δεξιά. Όλα δεξιά. Ένα ανάγνωσμα αποστολικό που διαβάζεται και τα ακούμε, αλλά ο πολλής κόσμος το αγνοεί, των Αγίων Πάντων, είναι αυτός που λέει οι Άγιοι Πάντες δια πίστεως κατηγορήσαντο βασιλείας, εργάσαντο δικαιοσύνη, έσβεσαν δύναμη πυρός, έκλεισαν στόματα λεόντων, έφυγαν στόματα μαχαίρας. Πιο απλά, οι Άγιοι τους οποίους εορτάζουμε εμείς χριστιανικά, γιατί ο κόσμος δεν γιορτάζει χριστιανικά τους Αγίους. Με φαγοπότια και με γλέδια και με το ένα και με το άλλο, δεν είναι χριστιανικές γιορτές. Το νόημα είναι γιορτάζω τον Άγιο, ο οποίος με την πίστη του λέει κατηγονήσαντο βασιλείας, το εξηγώ. Είχαν να αντιμετωπίσουν βασιλείς, δυνατούς κατά κόσμο, πρώτους σε δύναμη, οι Άγιοι της Εκκλησίας. Και νίκησαν αυτούς τους βασιλείς με τη δύναμη της πίστεως. Τους νίκησαν. Να επικαλεστώ πάλι τον πατέρα Παΐσιο, γιατί μου είχε πει μια φορά, κάνε προσευχή να στείλει ο Θεός, και δεν έχω πάψει από τότε, επειδή έχω τη φωνή του, κάθε φορά προσεύχομαι στα αυτιά μου είχε, να στείλει ο Θεός σε αυτούς που δεν έχουν να φάνε. Τώρα είναι πιο... τότε ήταν η Πιάφρα που τον είχα επισκεφθεί και μου το είπε. Και πέφτανε τα όρνεα και αρπάζανε τα μικρά παιδιά που πεθαίνανε την ώρα πεθαίνανε και τα σπαράζανε. Να στείλει αυτά τα παιδάκια και κάτω ο Θεός. Κάνε, ακούει ο Θεός, μου λέει. Μου κάνει εντύπωση λοιπόν και έτσι είναι το πράγμα. Και θα στείλει ο Θεός, μου λέει. Θα βρει τρόπο να στείλει. Και τότε μου είπε το εξής παράδειγμα, για να κατοχυρώσω αυτό που είπα προηγουμένως. Ο Ισραήλ
Είχε απέναντι, λέει, απέναντι του, ο Παΐσιο μου το είχε πει, δεν μου το έχω ξεχάσει, απέναντι λαό πάνοπλο. Και αυτοί ήσαν άοπλοι. Ήθελαν να περάσουν από το μέρος που ήταν ο, πάνοπλος, ο λαός πάνοπλος, να πάνε στην πατρίδα τους. Αλλά ο Μωυσής, κύριε, εμείς είμαστε αδύναμοι, δεν μπορούμε. Είχε ύψος τα χέρια του ψηλά έτσι και παίρνει την απάντηση. Είμαι μαζί σου. Έκανα, λέει, επίθεση οι πάνοπλοι, αλλά προτού φτάσουν στον προορισμό τους, εξαπέλυσε ο Θεός. Σμήνει με λυσόν, τους έπριξε τα πρόσωπα και έκαναν οπίσω. Και έκαναν οπίσω. Προσέξτε. Ο πολλής λαός, όταν συμβαίνει, π.χ. έπιασε μεγάλη φωτιά στο Άγιον Όρος, η φωτιά μενόταν λυσασμένη να κάψει και βγήκαν οι πατέρες από το φωτοπέδι με την εικόνα της Παναγίας, προσευχήθηκαν και έκανε πίσω η φωτιά. Ο πολλής λαός, λέει, έριξε φωτιά, έριξε βροχή εκείνη την ώρα, λέει, και έσβησε. Άλλαξε ο άνομος. Άλλαξε ο άνομος. Ναι, εν το άρχοντι το δαιμονίον εκβάλλει τα δαιμόνια ο Κύριος. Αυτό επαναλαμβάνεται στο ένας των αιώνων. Θέλω να πω ότι εμείς έχουμε στα χέρια μας αυτή τη δύναμη της πίστεως. Μπορούμε να και ακόμα και άρχοντες να αντιμετωπίσουμε. Αν έχουμε όμως τόση δαπίστη. Κατηγονήσαν το βασιλείας. Έσβεσαν δύναμη πυρός. Οι Άγιοι Τρισπέδες που ρηθήκαν στο καμίνι δεν καήκανε. Ο Δανιήλ που ρήθηκε στο λάκκο των Λεόντων δεν τον έφαγαν τα λιοντάρια. Λέει, έκλεισαν στόματα λεόντων, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και μετά παρακάτω λέει, έφυγαν στόματα μαχαίρας και έφυγαν από σίγουρο θάνατο με τη δύναμη του Θεού. Αλλά πού να διαθέσει ο σύγχρονος άνθρωπος τα μάτια του να δει τα θαύματα που κάνει ο Θεός πάντοτε, ώστε να απολαυστεί η πίστη του. Και τελειώνοντας, λέγω το πράγμα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, επίστευσα, διό ελάλησα. Μέσα στις επιστολές του. Επίστευσα, διό ελάλησα. Και εμείς πιστεύουμε, διό και λαλούμε. Πιο απλά. Επίστευσες, Παύλε, και γι' αυτό κάνεις το κήρυγμα. Σίγουρα ναι. Μάθε μας λοιπόν πως πίστευσες. Τον τρόπο εμαθήτευσα φωνάζει. Εμαθήτευσα. Έγινα μαθητής. Και είπαμε που μαθήτευσα. Και αφού μαθήτευσα, αγάπησα. Τι αγάπησες, Παύλε? Το πρόσωπο του Κυρίου. Και αφού τον αγάπησες, το κηρύττω. Και πως τον κηρύττεις, Παύλε? Με κάθε μορφή θυσίας. Η πίστη αποκαλύπτεται όταν και θυσιαζόμαστε, έστω και τόσο λίγο. Λέει πάλι ο Πατέρ Παΐσιος κάτι πάρα πολύ ωραίο. Κάνε μωρέ ένα μικρό βηματάκι με πολύ, στο πέμπτο τόμο που είναι πάθη και αρετές. Κάνε ένα πολύ μικρό, και στην αρχή του βιβλίου, κάνε ένα μικρό βηματάκι, αλλά με πολύ φιλοτιμία. Και ο Θεός θα το θεωρήσει αυτό, διαβάστε μέσα εκεί το λέει, θα το θεωρήσει αυτό ηρωισμό και θα σε πληρώσει για αυτό το πράγμα. Ούτε ένα μικρό βηματάκι δεν θα κάνεις, μια μικρή θυσία, να πεις «Σ' αγαπάω Κύριε, βοήθησέ με να σε πλησιάσω», έστω και αυτό το λίγο. Μην εκφράζεις απορίες που... σε θέματα πίστεως που χρειάζεται να παραδοθείς, λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, πίστη, θα πω και αυτό και προσέξτε το, πίστη νοούμεν κατηρτίστε τους αιώνας. Θα το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Πίστη νοούμεν κατηρτίστε τους αιώνας. Πίστη νοούμεν κατηρτίστε τους αιώνας. Θα το εξηγήσω. Σημαίνει το πατήρ φορές για να μας μείνει. Πιστεύω ότι Κύριε είσαι δημιουργός από το μηδέν όλου του κόσμου. Αλλιώς δεν γίνεται να παραδεχθώ αυτό το πράγμα. Θα πέσω στην πλάνη.
Η λογική του ανθρώπου είναι, λέει ο Πατρ Παΐσιος, συγχώρας με, όχι εγώ, για τα σκουπίδια σε θέματα πίστεως. Σε θέματα πίστεως δεν μπορεί να δώσει λύση συλλογική. Μη πλανόμεθα. Και προσέξτε, όταν θα πούμε πιστεύω και ζητήσουμε δια της πίστεως να ανοιχτεί ο δρόμος, θα λάβουμε τη γνώση σε θέματα πίστεως. Θα λάβουμε τη γνώση και θα πούμε τότε, ναι, είσαι δημιουργός του κόσμου. Συ έφτιαξες τους αιώνες. Αν δεν πιστεύσουμε, δεν κατανοούμε, γιατί δεν γνωρίζουμε με τον δρόμο που ο Κύριος λέει. Και κάτι ακόμα και τελειώνω. Κανένας, μα κανένας απολύτως, από τους Αγίους της Εκκλησίας και από εκείνους που θα ακολουθήσουν τους αιώνες, δεν πάει στον Πατέρα, το Θεό δηλαδή, αν δεν τον οδηγήσει ο Κύριος. Λέει, ουδείς βαδίζει προς τον Πατέρα, εάν ο Κύριος δεν τον οδηγήσει, το λέει ο Κύριος ο ίδιος στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Πώς θα τον οδηγήσει ο Κύριος? Δια του Πνεύματος του Αγίου. Θα του φωτίσει το δρόμο. Μη φωτισμένη ψυχή, μη βαπτισμένη ψυχή, που από τι καταλαβαίνετε. Γιατί από εκεί παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιο πρώτα. Χωρίς το Πνεύμα το Άγιο, χωρίς τον Κύριο, το είπε ο ίδιος, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια που οδηγεί στον Πατέρα και η ζωή. Αυτό που ακούσαμε είναι ένα πολύ μικρό μέρος στο θέμα της πίστεως. Γιατί χωρίς αυτό τίποτα δεν υπάρχει. Πιστεύουμε στα αόρατα σαν να είναι ορατά. Σαν να τα βλέπουμε με τα μάτια μας. Και με τα μάτια της πίστεως ελέγχουμε τα αόρατα. Τα ελέγχουμε. Έχουμε άλλα μάτια. Με σταματάει σήμερα ένας πρώην δήμαρχος στον δρόμο, Κοροπιώτης, και του είπα ότι κάποτε ήσουν δήμαρχος, τώρα ετοιμαζόμαστε για κάποιο αεροδρόμο, δεν πρέπει να περνάει η μέρα και να συζητάμε τα πολιτικά μου, ωραία. Αυτά μας θα μας τυφάνε τη ζωή. Για Χριστό. Θα μιλάμε για Χριστό. Άλλωστε και κάποια ηλικία έχουμε, και μας περιμένει εκεί πάνω. Και του λέω, κάτι μου είπε, του λέω, είσαι σίγουρος ότι βλέπουμε ίδια? Όχι, μου λέει, δεν βλέπουμε ίδια. Γιατί και τα μάτια αυτά που έχουμε πάλι δεν βλέπουμε όλοι ίδια. Έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Σίγουρα το ίδιο θέμα το βλέπει αλλιώς, ο ένας αλλιώς ο άλλος. Αλλά σε θέματα τέτοια του λέω, που σου λέω τώρα, σε θέματα ουρανού, χρειάζεται προπαίδεια. Και μου είπε το εξής, ωραίο και το γράπωσα, λέει, γιατί ήταν μαθηματικός αυτός ο άνθρωπος, και μου λέει, άκουσε, διάβασα, μου λέει, σε ένα φιλόσοφο που λέει, και στα μαθηματικά ακόμα, αν κάτι δεν αποδεικνύεται, μη το απορρίψεις και πεις, δεν αποδεικνύεται λύση, μπορεί να αποδειχθεί. Μπράβο, του λέω, αυτό σου λέω και εγώ, ότι αυτό που δεν λέμε τώρα εσύ, το λέμε κάποιος άλλος, μπορεί αργότερα να το δεις και εσύ. Και μου λέει, λοιπόν, η πίστη τα φέρνει όλα ζωντανά μπροστά μας. Με αυτήν ζούμε, με αυτήν περπατάμε, για αυτήν αγωνιζόμαστε. Και εύχομαι ο Κύριος αυτό το θησαυρό να μας τον αφήσει, να μας τον πολλαπλασιάσει και να πάμε κοντά του. Αμήν. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Επλήστη ο οίκος περίπου. Έτσι, γέμισε περίπου η αίθουσα. Ας είμαστε και την άλλη φορά εδώ πέρα, δεν ξεχνάμε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, ελέησε εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, ελέησε εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, ελέησε εμάς. Όλοι μαζί. Πάτερ ημών, ευρεμής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως ουρανότητα και επιτύχεις, τον άρχον των ημών των επιτύχεις, δώσε εμείς σήμερα. Κι άφεσι είναι τα οφείλματα ημών,
όσοι εμεί αφήνουμε στου πλέπει μου, και μη συνέχει μα του λεσμού, αλλά είσαι εμά από το πονηρό. Διευχόμουν τον Αγίο Πατέρα μου, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγχει ποιο σα είπα. Καληνύχτα. Γεια σου, έχουμε δει. Καλή χρονιά. Απόψε μου θύμισε στου βουλευτά. Μην το γράφει αυτό γιατί είναι εκτό. Γιατί. Αυτό και τελειώνω. Αυτό και τελειώνω. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Αυτό και τελειώνω. Ήσουν όμω παραστατικό. Ακούγα, τα είπε όλα. Τα είπε όλα όμω. Έλα μωρέ, έλα μωρέ τώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ όλου σα. Πέρα για πέρα.